Διπλό πλήγμα στο εμπόριο ναρκωτικών στην περιοχή τη Μεσαρά κατάφερε το αστυνομικό τμήμα των Μυρών, το οποίο μέσα σε ένα 24ωρο πέτυχε την πιο εντυπωσιακή σοδιά των τελευταίων ετών. Πάνω από 3.200 δενδρύλια κάναβη εκριζώθηκαν πριν το παράνομο φορτίο πέσει στην τοπική αγορά. Μέσα σε ελάχιστο διάστημα από την αλλαγή σκητάλη στο αστυνομικό τμήμα των Μυρών, το δίκτυο πληροφοριών που στήθηκε με στόχο την καταπολέμηση τη εγκληματικότητα στην περιοχή απέδωσε καρπού. Στα δίχτυα τη Ελλάδα έπεσε ένα 42χρονο που, αν και σε σημασμένο, εμφανίζεται ω ακτιβιστή με ιδιαίτερη δραστηριότητα στο διαδίκτυο υπέρ τη καλλιέργεια κάναβη. Η έρευνα στο σπίτι του στο Τιμπάκι ήταν μόνο η αρχή, καθώ βρέθηκαν εννέα δενδρύλια. Ακολούθησε έφοδο στα θερμοκήπια που επισκέπτονταν καθημερινά και όπου σύμφωνα με την αστυνομία αστυνομία καλλιεργούσε τη χασισοφυτία που εντοπίστηκε. Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα απέραντο φυτόριο με πάνω από 3.000 δενδρύλια στο στάδιο τη ανάπτυξη. Στο δεύτερο θερμοκήπιο, ανάμεσα σε φυτά αγκουριά, βρέθηκαν ακόμα 32 δενδρύλια έτοιμα για συγκομιδή. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο αυτοαποκαλούμενο ακτιβιστή είχε υποβάλει έτοιμα το καλοκαίρι για κλωστική κάναβη. Ωστόσο, αυτό δεν είχε εγκριθεί, ενώ και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τι αρχέ για ανάλογη υπόθεση. Ο 42χρονο οδηγήθηκε στον Ισαγγελέα, που του άσκησε διώξει, ενώ ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Κατηγορίε για παραβάσει τη νομοθεσία περί ναρκωτικών ουσιών αντιμετωπίζει και ο 35χρονο, που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο, καθώ στο σπίτι του, μετά από έρευνα, βρέθηκαν 1.318 γραμμάρια κάναβη, ζυγαριά ακριβία και πέντε κινητά τηλέφωνα.